δυστυχώς γίνεται πιο σφιχτός ο κλειός στους οφειλέτες του δημοσίου. Αυτή η εγκύκλωση θυμίζω ότι είναι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που σημαίνει ότι έχει άμεσα εκτελεστική δύναμη, δηλαδή ήδη από τις 20 του μηνός που εκδόθηκε θα μπορεί να εφαρμόζεται. Mm-hmm. Άρα οποιαδήποτε διαδικασία κατάστασης και πληστηριασμού θα γίνει με τη νέα αυτή εγκύκλωση. Τα αρνητικά είναι ότι επιδεινώνεται η κατάσταση του οφειλέτη, δηλαδή αυτά τα ακατάσχετα που είχαν διευρυνθεί νομολογιακά. Θυμίζω ότι τα δικαστήριά μας, στεκόμενα στο ύψος τους, είχαν θεωρήσει ως ακατάσχετα πάρα πολλά αντικείμενα πέρα από την πρώτη κατοικία, αλλά και αντικείμενα της χρήσης, οικιακής χρήσης αλλά και επαγγελματικής χρήσης του οφειλέτη, που ήταν ακατάσχετα όπως η τηλεόραση, οι υπολογιστές, εργαλεία κλπ. Τώρα υπάρχει ένας περιορισμός σε αυτό, επομένως τα απολύτως απαραίτητα δεν θα κατάσχονται. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι θα διευκολυνθούν εντός εισαγωγικών τα κοράκια να χτυπήσουν αυτούς τους πληστηριασμούς, mm-hmm. διότι παραδείγματος χάρη, αντί να δίνουν το 100% της, να δίνουν σε εγγυητική επιστολή τράπεζας το 100% της τιμής πρώτης προσφοράς, θα δίνουν το 30%. Άρα εύκολα θα μπορούν να πλειοδοτήσουν. Τρίτο είναι ότι ξεκινάει ο πληστηριασμός από την εκτίμηση της εμπορικής αξίας, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε και κάποιες αυθαιρεσίες και ουσιαστικά να υποτιμώνται τα ακίνητα. Να πω επίσης ότι υπάρχει μια σύντιμηση κάποιων προθεσμιών, άρα γίνεται, όπως σωστά είπατε, εξπρές διαδικασία. Mm-hmm. Και γενικότερα πρέπει να σκεφτούν πολλά ένδυκα μέσα για να προστατευτεί ένας οφειλέτης.